Δίνω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο και στον κύριο Γιώργο Τσικαλά, γιατί όταν είναι και αυξημένος ο κίνδυνος, είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όταν είναι και αυξημένος ο κίνδυνος, μια κουβέντα παραπάνω και από εκείνους νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ακούσουμε αυτή την ώρα για να έχουμε κατά νου όλα αυτά τα δεδομένα. Κύριε διοικητά, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα και στην Κρήτη. Φαίνεται, όπως βλέπω στο χάρτη, ότι οι τρεις περιφερειακές ενότητες έχουν σήμερα ένα αυξημένο δίκτυο επικινδυνότητας. Λίγο καλύτερα τα πράγματα, όπως είπα πριν από λίγο, για να ξέρετε κι εσείς, στα Χανιά. Για να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας τα δεδομένα, αλλά και για όποιον μας ακούει μέσω του διαδικτύου, από όποια περιοχή και αν μας ακούει, το να προσέχεις σημαίνει να προσέχεις, έτσι δεν είναι? Το να προσέχουμε ισχύει για όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου, όχι μόνο τις μέρες που υπάρχει ο δείκτης επικινδυνότητας, όπως έχουμε σήμερα, που αναμένεται να έχουμε και αργότερα, αύριο, μεθαύριο, υψηλότερο δείκτη. Είναι θέμα ετοιμότητας της υπηρεσίας μας ο δείκτης που βγαίνει και όχι προσοχής των πολιτών. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Δηλαδή η πυρκαγιά σε εμάς εδώ στη νότια, τα νότια της Ελλάδας, προχωράνε ακόμα και το Γενάρη. Είδαμε ότι κάναμε φυλακή και είχαμε δυνάμεις στο Βασιλικό ακόμα και το Δεκέμβριο, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οπότε λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι προσέχουμε καθόλου το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου και καθόλου το διάστημα του έτους. Ασφαλώς και η πυρκαγιά δεν προχωράει το ίδιο τους σημερινούς μήνες. Από τον Απρίλιο όμως και μετά έχουμε εξέλιξη της πυρκαγιάς σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Πολύ γρήγορη. Τι κάνουμε? Ο πολίτης πρέπει να προσέχει. Δεν είναι πλέον, δεν θεωρούμε αμέλεια το να πάει κάποιος να κάψει τα υπολείμματα καλλιεργειών του αυτό το διάστημα. Δεν είναι αμέλεια όταν κάποιος πάει να φτιάξει το αδρευτικό του με το φλόγιστρο χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για αμέλεια. Αμέλεια, πάμε στο κακούργημα. Όταν χρησιμοποιεί το φλόγιστρο και πάει και φτιάχνει θαλάστικα, να το πω πολύ απλά, για να γίνει κατανοητό, που ασφαλώς και πρέπει να γίνει η εργασία, ασφαλώς και πρέπει να ποτιστούν τα δέντρα, ασφαλώς και πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Αλλά πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα μέτρα. Η φυγή μετά, καθενός που προκαλεί μια πυρκαγιά, δεν είναι λύση. Το θέμα είναι να μην προκληθεί, διότι η πυρκαγιά ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε εκεί που θέλουμε. Δεν ξέρουμε που θα σταματήσει. Η προσπάθεια είναι να σταματήσει άμεσα. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε όπου θέλουμε εμείς. Τη στιγμή που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο νησί μας, στην πόλη μας, στα χωριά μας, γίνεται μια αυτοκινητοποίηση από την υπηρεσία μας, τα αυτοκίνητα αυτά δεν είναι ανεξάρτητη πηγή. Από κάπου αλλού θα λείψουν. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι μια οικία, ένας συμπολίτητος, ένα τροχαίο ατύχημα, μια διάσωση, οτιδήποτε, τα αυτοκίνητα αυτά από κάπου θα λείψουν. Δεν είναι ανεξάρτητη πηγή των οχημάτων. Οπότε κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας, τουλάχιστον οι εργασίες που προκαλούνται από αμένεια, να είναι πολύ προσεκτικοί, να αποφεύγουν τη χρήση φλόγας για οποιονδήποτε τρόπο στην Ήπεθρο, αυτό το διάστημα, να περάσει ο καιρός, να ξαναμπούμε στο χειμώνα και να πάμε λίγο πιο πίσω. Και αν χρειαστεί να γίνει η χρήση φλόγας για εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο, να λαμβάνονται τα μέτρα. Πρέπει να το πούμε, το ξαναπούμε. Έχουμε πυρκαγιές 60%, 70% πληθυσμός από αμέλεια. Που γίνεται η κινητοποίηση της υπηρεσίας, καταπονούνται τα οχήματα, λείπουν άλλες περιοχές. Ο σχεδιασμός που έχουμε και έχουμε κάνει τη διασπορά των περιπολικών χαλάει, διότι όταν έχω μια πυρκαγιά, μαζεύω τα περιπολικά που είναι στα Γιαβαρδάρα, να πω και κάποια σημεία εδώ στην πόλη μας, φεύγει το περιπολικό του Γαζίου, ωστόσο μπορεί να έχουμε μια εκδήλωση συμβάντος οποιοδήποτε για παροχή βοηθείας, στο Γάζι. Το αυτοκίνητο αντί να κάνει 3 λεπτά να πάει, που το σχεδιασμό μας είναι αυτός, είναι τροχαίο, θα κάνει 13, να μην πω και παραπάνω. Αυτά τα 10 είναι πολύ ωριακά. Είναι θέμα κινδύνου της ανθρώπινης ζωής. Αν δεν σκεφτούμε τον εαυτό μας, βάλουμε στη θέση του κάθε ενός που κινδυνεύει από εκδήλωση πυρκαγιάς, η περιουσία του ή και ο ίδιος, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα θετικά. Η έκκληση λοιπόν είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα προσέχοντας την καθημερινότητά μας
να μην έχουμε προκλήσεις πυρκαγιών. Λέτε το 60 με 70% των πυρκαγιών είναι από αμέλεια, αλλά είσαστε εσείς που είπατε λίγο πριν ότι δεν μπορούμε πια να μιλάμε για αμέλεια όταν γνωρίζουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς επιμένουμε να το κάνουμε, με κύριε Δίκητα. Σαφώς και κάποιες φορές οι πυρκαγιές από αμέλεια μετατρέπονται σε κακούργημα από τη δικαιοσύνη. Κάποιες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε Ιούλιο-Αύγουστο μήνα όταν έχουμε καύση κολλημάτων καλλιεργειών ότι είναι από αμέλεια η πρόκληση πυρκαγιάς. Και ξέρουμε καλά ότι και σε εκδήλωση πυρκαγιάς που είχαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν τελικά βρέθηκε ο δράστης, ήταν η αιτία αυτή. Και είδατε που καταλήξαμε. Καύση κολλημάτων καλλιεργειών, έλα να βάλω ένα βαρέλι στην αυλή μου, να κάψω τα ξερόκλαδα γιατί με ενοχλούν, δεν έχω τι άλλο να κάνω. Δεν θα περιμένω ένα μήνα, εγώ θα τα κάψω σήμερα. Και μετά ο καθένας προσπαθεί να ξεφύγει, να διαφύγει, αλλά δεν έχει σημασία αν συλληφθεί ή όχι. Το αποτέλεσμα όμως, αν το υπολογίσουμε, έχει στοιχήσει και ανθρώπινες ζωές. Σωστά το λέτε. Ξέρετε, είπατε στην αρχή του λόγου σας, όταν εγώ μιλούσα για τον υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας πρόκλησης πυρκαγιάς σήμερα εξαιτίας διαφορών αιτιών, ότι αυτό αφορά πολύ περισσότερο τις υπηρεσίες και καλά κάνετε και το λέτε. Φαίνεται φέτος να είσαστε περισσότερο ενισχυμένοι, θα το έλεγα έτσι, και τα ελικόπτερα στη θέση τους και οι δασοπυροσβέστες στις θέσεις τους και ενίσχυση με εποχικό προσωπικό, αν όντως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά τολμώ να ρωτήσω από την άλλη αν εκείνη η αγαστή συνεργασία μεταξύ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της διεύθυνσης δασών με τη βοήθεια του κράτους, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε τη χρηματοδότηση που χρειάζεται, και τον ΟΤΑ έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο, έτσι ώστε εσείς να είσαστε περισσότερο ικανοποιημένοι, θα έλεγα, με αυτά τα μέτρα προληπτικά τα οποία έχουν ληφθεί. Δεν ξέρω αν έχουν φτιαχτεί εκείνα τα 100 σημεία και πάνω στο δικό δίκτυο των Δήμων που εξαιτίας των βροχοπτώσεων είχαν προβλήματα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να περάσουν αυτοκίνητα κλπ. Για αυτά έχουμε εικόνα τώρα, κύριε Τσικαλά. Ακούστε να δείτε, γιατί πάλι θα καταλήξουμε στο ίδιο σήμερα. Μόνο να καταλήξουμε, αλλά πείτε μου. Τρία χρόνια διοικητής νομού Ηρακλείου. Φέτος είμαι διοικητής Κρήτης. Έχω άρεστη σχέση με όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτο και δεύτερο, με όλες τις υπηρεσίες. Μιλάω προσωπικά. Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλες τις υπηρεσίες. Είναι βοηθήμα σε όλο το 24ωρο, σε όλα τα λεπτά της μέρας, με το κινητό τους, με τη φυσική τους παρουσία, με ό,τι μέσα διαθέτουν, μας συμπαραστέκονται. Μπορώ ανά πάση στιγμή, ξέρω τα μικρά τους ονόματα και μιλάμε με όλους τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου, τουλάχιστον που ήμουν μέχρι τώρα, με τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας, με τον κύριο Περιφερειάρχη, με τον κύριο Συρηγονάκη, με τον κύριο Λιονταράκη, με τον κύριο Κουμίδη, με τον κύριο Φακουκάκη, άμεσα στο πεδίο, ο κύριος Παραβολιδάκης, ό,τι μέσα υπάρχουν. Βλέπετε ότι έχουμε περάσει μια κρίση σε όλα τα επίπεδα. Σε πλημμύρες, στο σεισμό, στους σεισμούς που είχαμε, σε δασικές πυρκαγιές, σε αστικές πυρκαγιές. Όλοι οι φορείς είναι δίπλα μας, με τα μέσα που διαθέτουν, με τα χρήματα που διαθέτουν. Όλοι οι φορείς, μηδενός εξαιρεμένου, μιλάω με το μικρό του όνομα, έχουμε άριστη σχέση. Είναι ανοιχτές οι πόρτες σε όλους τους. Μα εγώ δεν το αμφισβήτησα αυτό. Αυτό θεωρείτε, κύριε Διοικητά, ότι είναι δεδομένο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Ναι, αν είσαστε ικανοποιημένος από αυτά τα οποία έχετε μπροστά σας, γιατί είσαστε οι πρώτοι και το έχετε αποδείξει και τις προηγούμενες ημέρες με τη φωτιά που είχαμε στη Φοινικιά, δείξατε τι σημαίνει οργάνωση, ταχύτητα και όλα τα υπόλοιπα. Εάν είσαστε λοιπόν ικανοποιημένοι από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων που παρουσιάζονται, δεν είναι στη σχέση σας ή στη συνεργασία σας, αλλά όταν δεν έχεις λεφτά να ανοίξεις το δρόμο και υπήρχαν αρκετά σημεία που δεν μπορούσαν εύκολα να κατασκευαστούν, υπάρχει θέμα. Όταν η Διεύθυνση Δασών που έπρεπε να φτιάξει αντιπυρικές ζώνες σου έλεγε ο προϊστάμενός της από εδώ: δεν έχω προσωπικό, έχω τρεις ανθρώπους και δεν έχω και την οικονομική δυνατότητα να το κάνω, είναι θέμα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Ωραία, μια χαρά με ρωτήσατε και εκεί καταλήγω κι εγώ. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
Ο καθένας από το μετερίζει του έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τώρα, ασφαλώς και θα έπρεπε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε ο καθένας να έχουμε ένα πυροσβέστη στην αυγή μας. Δεν γίνεται. Θα θέλαμε να έχουμε ένα πυροσβεστικό κουρνό στο σπίτι μας, στη γωνία μας. Δεν γίνεται. Θα θέλαμε να όλα είναι, να είναι καθαρισμένα, θα θέλαμε να είναι όλοι οι δρόμοι άσφαλτο παντού, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Στη χώρα που ζούμε, όπως ζούμε, με τα ποσοστά που έχουμε του τουρισμού και οτιδήποτε, την παραγωγικότητα, το οικονομικό σκέλος, όσο κοστίζει, αυτό είναι βασική παράγοντα σε όλα. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να μπει κάποιος στον τοίχο. Θέλω να πω εγώ. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι, δεν έχουμε τριβές προς τριβές με κανέναν. Προσπάθεια είναι προς θετική κατεύθυνση. Αν βοηθήσει και ο κόσμος, επαναλαμβάνω, αν βοηθήσει και ο κόσμος, αν θέλει και ο κόσμος να βοηθήσει τον εαυτό του, το γείτονά του, το παιδί του, την περιουσία του, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Ωραία. Πρόσφατα ανακοινώθηκε το τελευταίο μου ερώτημα. Πρόσφατα ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής ότι εγκρίθηκαν κάποια χρήματα, είναι πάνω από 300 εκατομμύρια σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία. Αναφέρθηκε μέσα στο δελτίο τύπου που μας εστάλει από το Υπουργείο ότι, ξέρετε, υπάρχουν χρήματα τα οποία θα δοθούν, θα διατεθούν για μελέτες, όπως επίσης και για την ενίσχυση των φορέων που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Αναλογεί κάτι στην ενίσχυση των υπηρεσιών, κύριε Τσικαλά? Κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα που μιλάμε τώρα δεν είναι αυθημερών. Αυθημερών, εμείς έχουμε ξεκινήσει αντιπυρική περίοδο ήδη από το 1 του Μάη. Ήδη έχουμε ξεπεράσει κάποια θέματα που είχαμε. Είμαστε έτοιμοι. Οι υποχορηγήσεις αυτές έχουν δοθεί. Το προσωπικό, η ΕΜΟΔΕ που είπατε, το τρίτο ελικόπτερο. Αυτά είναι μέσα τα οποία τα έχουμε. Είναι αυτά, πώς τα λένε, είναι γραπτό, τα έχουμε στο χαρτί. Η ιδέα είναι να προχωρήσουμε όμως και με άλλους παράγοντες, ο οποίος δεν είναι μόνο από την υπηρεσία, από το κράτος. Πρέπει να σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα μας, πώς να το πω διαφορετικά. Καταλήγω πάλι στο ίδιο συμπέρασμα. Οι επιχορηγήσεις δεν μπορεί να είναι 10 ελικόπτερα. Εγώ μακάρι να ήταν 20. Σε λίγο θα πούμε αυτό. Λοιπόν. Μετά θα πούμε για τα αυτοκίνητα, θα πούμε για τον κόσμο. Ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα. Ζούμε στην Κρήτη, είμαστε στην Ελλάδα. Είναι όλα προς θετική κατεύθυνση, προσπάθεια όλων των συναρμόδιων φορέων, το ξαναλέω. Γιατί το αποτέλεσμα που φαίνεται και στον κόσμο δεν μπορώ να το φέρω μόνο μου. Όσο μάγο και να είναι κάποιο ειδικό. Είναι πάλι, καταλήγουμε στην ίδια κατάληξη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Είναι όμως η δίπλα μας η ΔΕΗ, με βιτιοφόρο, μας βοηθάει. Είναι στην πρώτη στιγμή, έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, ουσιαστική παρουσία στο πεδίο. Καλά, τώρα ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα, κύριε Τσικαλά, διότι το να λες ότι βοηθάς με βιτιοφόρο, δεν έχεις δρόμο να περάσεις, βοηθάς με βιτιοφόρο, αλλά το δικό σου το δίκτυο δεν το έχεις καθαρίσει και από τον πυλώνα σου μπορεί να αρπάξει φωτιά, βοηθάς με βιτιοφόρο, αλλά δεν έχεις άλλο μέσο γιατί δεν σου δίνει η πολιτεία το χρήμα για να μπορέσεις να το προχωρήσεις και να το πας παρακάτω, γιατί δεν έχει μια λογική συνέχεια όλο αυτό στο πολιτικό το κομμάτι. Εσείς υπηρεσιακός είστε, αλλιώς τα βλέπετε τα πράγματα και καλά τα κάνετε, αλλά εγώ από τη δική μου την πλευρά όλα αυτά δεν μπορώ να τα ξεχάσω και δεν μπορώ να μην τα επισημάνω, γιατί ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως και θα πρέπει να βελτιωθούν, βεβαίως και θα πρέπει να τα λέμε, αλλά πρέπει και ο καθένας να κάνει μια αξιολόγηση και να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έχει γίνει ο προγραμματισμός για όλα αυτά τα προβλήματα, θέλει το χρόνο του, είναι προς θετική κατεύθυνση, καλώς έχετε δίκιο. Και εσείς. Μακάρι να μην χρειαζόμασταν και να είμαστε μόνοι μας στη βάση μας, χωρίς να επιχειρούμε. Όσο είμαστε όμως λίγο ρεαλιστές και θα δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, βλέπουμε ότι θέλει λίγο χρόνο για να συμβούν όλα αυτά και να τελειοποιηθούν. Η ΚΑΕ έχει αλλάξει πάντως. Έχει αλλάξει το πλάνο και υπάρχει βελτίωση από χρονιά σε χρονιά προς αυτή τη θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Που αναφέρετε και εσείς σωστά. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσικαλά. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλημέρα σας. Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, ο κύριος Τσικαλάς.